το ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα να έχει παγώσει, το βάρος πέφτει στην επαρχία ώστε να πιστούν όσοι ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί. Το κέντρο υγείας Χαλανδρίτσα στον Δήμο Ερημάνθου είναι ένα από τα καλά παραδείγματα, καθώς καθημερινά στη μη εμβολιαστική γραμμή που διαθέτει εξυπηρετεί περίπου 40 πολίτες από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα κάνουμε πάση θυσίας, γιατί αν δεν τα κάνουμε θα έχουμε πρόβλημα το χειμώνα. Άρα πρέπει να τα κάνουμε. Στο κάτω-κάτω το έχω κάνει και εγώ και έχω κάνει και τα δύο, και όταν ήταν να διαλέξω ποιο πρέπει να κάνω, το Άστρα ή το Pfizer, διάλεξα το Άστρα γιατί το έκανα πιο γρήγορα. Πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια, αυτοί που δεν τα έχουν κάνει. Να είναι κάπως ασφαλές, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλές και αυτό που κάνουμε. Μπορεί να μας πούνε το φθινόπωρο να ξανακάνουμε εμβόλια. Στην εκστρατεία Πειθώ για την προώθηση των εμβολιασμών μπαίνει και η αυτοδιοίκηση, οι influencers αλλά ακόμη και η εκκλησία. Έπρεπε να μην είναι κανένα χωρίς εμβόλιο. Εγώ κάνω και τα δύο και η εκκλησία αυτό λέει ότι μετά από την εκκλησία και η επιστήμη δεν παίζει με τις αρρώστιες. Είναι σωστά αυτά που λέει η επιστήμη και πρέπει να τα ακολουθήσουμε όλα, διότι αλλιώς πώς βλέπουμε ότι φτάνουν και άλλα κοντά μας τώρα. Οι περισσότεροι στη Χαλανδρίτσα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ενώ κάποιοι έχουν κάνει την πρώτη δόση και περιμένουν για τη δεύτερη. Εμβολιαστεί? Όχι. Να το κάνουμε και εμείς. Περισσότερα κόσμο τα έχει κάνει. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που παραμένουν σκεπτικοί ως προς το εμβόλιο. Τα φάρμακα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα και μετά τα εμβόλια. Εδώ για προσωπική μου άποψη υπάρχει μεγάλη απάτη. Στην 6η υγειονομική περιφέρεια έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των πολιτών που θέλουν να εμβολιαστούν κατοίκων. Ωστόσο, στον Δήμο Ερημάνθου τα τελευταία στοιχεία φανερώνουν μηδενική συμμετοχή για το πρόγραμμα.